Μια από τις παλιότερες λονδρέζικες pub, η Carlton Tavern, ξαναγεννήθηκε από τις τάχτες της. Πριν 6 χρόνια η pub που έχει πίσω της ιστορία ενός αιώνα κατεδαφίστηκε προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση του οικοπαίδου. 2 μέρες αργότερα η αρμόδια Επιτροπή Ιστορικών Μνημείων κήρυξε το κτίσμα διατηρηταίο. Ακολούθησαν διαμαρτυρίες, εκστρατείες συλλογής υπογραφών για την αποκατάσταση του ιστορικού τοπόσιμου του Κίλμπουρι του Βόρειου Λονδίνου και τελικά η pub ξαναχτίστηκε. Η Πόλη Ρόμπερτσον πήρε μέρος στις κινητοποιήσεις και τώρα αισθάνεται δικαιωμένη. Η αγανάκτηση από το γεγονός ότι κάποιος στις 8 Απριλίου 2015 εμφανίστηκε εδώ με μπουλντόζες χωρίς καμία άδεια και αποφάσισε να ισοπεδώσει ένα μέρος που ήταν για κάποιους ανθρώπους καταφύγιο, δεν μπορούσε να μας αφήσει να ησυχάσουμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Το αρμόδιο συμβούλιο διέταξε τους εργολάβους να ξαναχτίσουν την pub χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά, τα τούβλα με τα οποία το κτίριο χτίστηκε πριν ένα αιώνα και αναγνωρίστηκε ότι αποτελεί ιστορικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Ρομπ Κόουπ μετήχε και αυτός στην εκστρατεία επανοικοδόμησης της pub. Βλέποντάς την, σκεφτόμουν ότι είναι ένα ολόγραμμα, αλλά τώρα που είμαι στο εσωτερικό είναι απλώς καταπληκτικό, είναι υπέροχο. Πολλές φορές δεν πίστευα ότι θα ξαναβρισκόμουν εδώ. Τα καταφέραμε. Η pub Carlton Tavern είναι ένα από τα λίγα κτίρια στην περιοχή του Λονδίνου που επέζη σαν του Blitz, της ναζιστικής επιχείρησης βομβαρδισμών του Λονδίνου. Οι εργολάβοι είχαν σκοπό, όπως είπαν τη μέρα της κατεδάφισης, να χτίσουν πολυκατοικία πολυτελών διαμερισμάτων. Ήθελαν να αποτρέψουν την κήρυξη του κτιρίου ως διατηρηταίο. Η τοπική κοινωνία πάλεψε. Το μόνο που λείπει τώρα είναι η μπύρα. Ο Τόμ Ρις είναι ένας από τους ιδιοκτήτες της pub. Δεν ήταν στις προθέσεις μας να γίνει τουριστική ατραξιόν, αλλά είναι πολλοί εκείνοι που βγάζουν φωτογραφίες και έρχονται εδώ από ενδιαφέρον για την ιστορία της. Ο συνιδιοκτήτης της pub, Μπεν Μάρτιν, εύχεται πλέον να περάσει η πανδημία και να μπορέσει να σερβίρει πολλά ποτήρια μπύρας. Αστειευόμαστε λέγοντας πως αυτή τη στιγμή είμαστε η πιο διάσημη pub στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά νομίζω πως αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια. Γίνεται χαμός. Το ξέραμε ότι θα υπήρχε ενδιαφέρον από τους δημοσιογράφους, αλλά ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ιστορία μιας pub που άντεξε στον χρόνο χάρη στον αγώνα της τοπικής κοινωνίας του Βόρειου Λονδίνου. Από τις 12 Απριλίου, οπότε ανοίγουν οι εξωτερικοί χώροι εστίασης στη Βρετανία, θα αρχίσει να σερβίρει ξανά.